Και σε μία έκθεση που αφορά την ενέργεια, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν η επιχείρηση που εμπορεύεται pellet, προϊόντα pellet και ειδικότερα βρισκόμαστε στο περίπτερο της επιχείρησης Κυπριανίδης Pellets και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον κύριο Κυπριανίδη Λάζαρο, ο οποίος εκπροσωπεί την επιχείρηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η German Pellet σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός pellet της Ευρώπης. Παράγει ίσως ένα ή το καλύτερο ή ένα από τα καλύτερα pellet που υπάρχουν σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά, στην ελληνική αγορά, πάρα πολλά, περισσότερο ίσως και από 60, από 70 pellet, τα οποία δεν έχουν κανενός είδους πιστοποίηση. Αυτή είναι και μια αιτία που έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο θόρυβος για το κομμάτι της εθαλομύχλης, αλλά μάλλον έχει να κάνει με την ποιότητα του καυσίμου. Πιο πολύ έχει να κάνει με την ποιότητα. Με την ποιότητα του pellet ως υλικού, αλλά και με την ποιότητα των καυστήρων. Της σόμπας, του τζακιού, του καυστήρα. Και τα δύο μετέχουν σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να είναι πιστοποιημένα όλα. Εσείς κύριε Κυπριανίδη έχετε μία επιχείρηση πάρα πολλά χρόνια, έχετε κάνει μία στροφή στην ενέργεια τα τελευταία χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι το να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σαν επιχειρηματίες? Επιχειρηματικά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Ήταν ο μονόδρομος πλέον, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι της επιχείρησης βρίσκεται σε μια αγορά, αναφέρεται σε μια αγορά η οποία δεν δουλεύει. Σήμερα η μόνη αγορά που φαίνεται ότι δουλεύει ικανοποιητικά είναι αυτή η αγορά του καυσίμου, του στερεού καυσίμου. Χρειάζεται ευελιξία λοιπόν από τις επιχειρήσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να μας πείτε είναι αν συνεργάζεστε με όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να στήσουμε ένα δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στη στερεά Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιοχή. Είναι η περιοχή με υψηλές καταναλώσεις σε pellet. Προσπαθούμε να βρούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτες σε κάθε μία από τις περιοχές που περιλαμβάνει η στερεά Ελλάδα. Και εμείς ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.